Να είναι εκεί. Η παράσταση η φώνηση της Παπαδιαμάντη είναι δεύτερη χρονιά. Έχει κάνει μεγάλη διαδρομή. Γιατί δεν είναι μόνο πέρυσι που παίξαμε εδώ. Πήγαμε με τρομερή επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, με τρομερή επιτυχία περιοδία. Και κάθε φορά έχουμε και κάποια καινούρια πρόσωπα και ανανεωνόμαστε. Μας δέχτηκαν με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά οι κυρίες που ήταν ήδη στο Θίασο. Και αυτές τις τρεις καινούργιες αφήξεις που είναι τα Μίλα Κουλία, Βαϊρέα και εγώ. Μας δεχτήκαν με πολύ αγάπη, κάναν ατέλειωτες πρόβες μαζί μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο ενεργειακά το έργο, το είδατε. Φεύγει από το ένα συνέστημα στο άλλο. Εμάς μας φάνηκε πολύ ωραία. Όπως κάθε μέρα, δεν υπάρχει θέμα. Ο κόσμος λέει ότι ευχαριστήθηκε. Εγώ έχω τεράστια χαρά που είμαι ανάμεσα σε τόσο φοβερές, καταπληκτικές ηθοποιούς και φοβερές κυρίες, με τρομερή υπομονή και μου δείχνουν πολύ αγάπη. Και το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ αυτό. Λέω πάντα ότι αυτό που κάνουμε πρέπει να αρέσει πρώτα απ' όλα σε εμάς. Και τότε ίσως θα περάσει και κάτω και θα έχουμε ανταπόκριση. Νομίζω ότι μας αρέσει. Είναι ένας ρόλος που χρειάζεται έτσι κάποια παραπάνω σεξουαλικότητα και κάνω ό,τι μπορώ. Τι να πω. Καλά είμαι, μια χαρά. Πολλά γράφονται τελευταία, ξέρεις για πολύ. Έλα μωρέ βέβαια, θα ακούσεις και αυτά. Οπότε όλα καλά είμαστε. Όλα καλά, όλα καλά. Δεν θα σχολιάσω τα βραβεία, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταλαντούχοι μπορούν να διεκδικούν και βραβεία και θέσεις μέσα σε αυτή τη δουλειά, γιατί και στο τραγούδι, παρεπιπτόντως, πάρα πολλοί ατάλλαντοι ηθοποιοί βρίσκονται και κάνουν ό,τι τραγουδάνε. Ο Σάκης Ρουβάς, για να πήρε αυτό το βραβείο, υπερβολικό ημί, πάει να πει ότι η παρουσία του ήταν τόσο λαμπερή που άξιζε τον κόπο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από έναν άλλον χώρο, αλλά έχει σπουδάσει ηθοποιός. Άρα είναι ηθοποιός. Το λέω αυτό, γιατί σήμερα λοιπόν... Λέω ότι να τα διευκρινίζουμε λίγο αυτά τα πράγματα, γιατί έχει σπουδάσει. Έχει πάει στην Αμερική και έχει σπουδάσει σοβαρά αυτή την τέχνη που κάνει. Στο χώρο μας, για όλους υπάρχει χώρος. Και από εκεί και πέρα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από άλλο χώρο, όπως η Ρέα, που είναι στην παρέα μας και πραγματικά την έχουμε αγκαλιάσει γιατί είναι εξαιρετικό παιδί, και αν η Ρέα... αυτό που κάνει πάνω στη σκηνή είναι καλύτερο από κάποιον άλλον που έχει σπουδάσει. Μπράβο της. Εγώ ποτέ μου δεν δήλωσα ηθοποιός. Αντιθέτως, το λέω ότι δεν είμαι ηθοποιός. Είμαι μια πολύ τυχερή κοπέλα η οποία προέρχεται από έναν άλλο χώρο και μου έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες. Τις οποίες τις έχω δεχθεί αυτές που πιστεύω ότι μπορώ ή δεν μπορώ τέλος πάντων. Τιμώ, αγαπώ ιδιαίτερα την Χρυσούλα Διαβάτη. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Διαφωνώ με τη διαφωνία της. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άβατο. Πιστεύω ότι όπως ένας ηθοποιός μπορεί να ανέβει σε μια σκηνή και να τραγουδήσει. Έτσι και ένας τραγουδιστής μπορεί να βγει σε μια θεατρική σκηνή και να παίξει. Πιστεύω ήταν λίγο άδικο αυτό το οποίο έγινε με τον Σάκη.